Λοιπόν, πάμε στην Κοζάνη, γιατί η ιστορία της ποδοσφαιρικής ομάδας εκεί είναι τεράστια. Από το 1964 όταν ιδρύθηκε, προφανώς μετά από συγχωνεύσεις, μέχρι σήμερα. Και την ιστορία αυτή έχει καταγράψει ο Κώστας Τσιόρας σε ένα εκπληκτικό βιβλίο 566 σελίδων. Πραγματικά είναι μια μοναδική δουλειά, τουλάχιστον έτσι όπως μπόρεσα να τη δω μέσα από το διαδίκτυο, καθότι το βιβλίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο φυσικά δεν πρέπει να λείψει από τις βιβλιοθήκες κανενός φίλου της ποδοσφαιρικής ομάδας της Κοζάνης, αλλά και όχι μόνο, γιατί έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Επαναλαμβάνω, 566 σελίδες. Η προσπάθεια αυτή διήρκησε 13 χρόνια καταγραφής στοιχείων και φωτογραφιών από το συγγραφέα. Περιλαμβάνει την καταγραφή και την ανάλυση 2.043 αγώνων. Ακούστε τώρα τι δουλειά έχει κάνει ο άνθρωπος, έτσι. 628 ποδοσφαιριστών που φόρεσαν τη φανέλα της Κοζάνης, 59 προπονητών και 25 προέδρων. Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας, κύριε Αγγελίδη. Τι γίνεται εδώ, μιλάμε ότι έχεις κάνει ένα φοβερό και τρομερό έργο. Συγχαρητήρια, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ήταν μια μεγάλη προσπάθεια. Κράτησε περίπου 13 χρόνια, 12 με 13 χρόνια μεγάλης προσπάθειας, συλλογής στοιχείων, έρευνας, συνεντεύξεων με παλεμάχους. Ήταν όντως μια μεγάλη προσπάθεια που τελικά καρποφόρησε αυτό τον Ιούνιο και μπόρεσε επιτέλους να κυκλοφορήσει και το βιβλίο. Κοίτα, αυτές, από ό,τι ξέρω και εγώ από προσωπική εμπειρία, αυτές οι προσπάθειες δεν είναι του τύπου «Α, τι ωραία, θα εκδώσω ένα βιβλίο και θα πάει καλά και θα πουλήσει φύλλα και αντίτυπα κλπ. Εδώ μιλάμε για μια κατάθεση ψυχής, κατάθεση ζωής, μιλάμε για 13 χρόνια, έτσι. Μιλάμε για ένα τρομερό μεράκι και αγωνία για να μπορέσεις να εντοπίσεις όλα τα στοιχεία αυτά που χρειάζονται για να καλυφθεί το εύρος και το φάσμα της ποδοσφαιρικής ιστορίας της Κοζάνης. Πάμε πίσω να δούμε λίγο το κομμάτι της ομάδας από το 64 που ιδρύθηκε πλέον ως Κοζάνη. Ναι, βέβαια. Η Κοζάνη, το φύλαθλο σωματείο Κοζάνη ή Φι Σίγμα Κοζάνη, όπως είναι το πλήρες όνομα της ομάδας, ιδρύθηκε το 1964 από συνένωση δύο ομάδων οι οποίες ήταν άσπονδοι φίλοι εδώ στην Κοζάνη. Ήταν ο Ολυμπιακός Κοζάνης και ο Μακεδονικός Κοζάνης. Ήταν συμπολίτες αλλά και μεγάλοι αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο. Μάλιστα. Υπήρξαν σχετικά πολλά προβλήματα για να γίνει αυτή η συγχώνευση. Κάποιοι, από ό,τι θυμάμαι, βέβαια εγώ μόλις είχα γεννηθεί τότε, κάποιοι τα παράτησαν γιατί δεν συμφωνούσαν με τη συγχώνευση, αλλά τελικά η συγχώνευση πέτυχε από το 1964 και από τότε η ομάδα υπάρχει 56 ολόκληρα χρόνια. Να αναφέρω λίγο ότι ο Ολυμπιακός Κοζάνης ήταν η πιο γνωστή ομάδα από τις δύο στο Πανελλήνιο, γιατί αγωνιζόταν στη Β' Εθνική, έφτασε δύο φορές κοντά στην άνοδο στην Α' Εθνική, και το 1961 και το 1962. Μία φορά έφερε μια ισοπαλία με την Νίκη Βόλου, ενώ έπρεπε να κερδίσει και ανέβηκε η Νίκη Βόλου. Την επόμενη χρονιά έχασε σε ένα μπαράζ το γήπεδο Χαριλάου από τον Πιερικό. Και τελικά ανέβηκε ο Πιερικός. Ήταν ό,τι πιο κοντινό, ας πούμε, στην Α' Εθνική, έτσι, η πόλη της Κοζάνης. Τώρα όμως μιλάμε για περίπου 60 χρόνια πριν, έτσι. Ναι, ναι. Το 64 ενωθήκαν δύο οι ομάδες και από τότε υπάρχει το Φι Σίγμα Κοζάνη, που είναι η ομάδα που γνωρίζουμε όλοι εδώ στο Πανελλήνιο. Ωραία. Το φύλαθρο σωματείο Κοζάνη, λοιπόν, έχει φτάσει πιο ψηλά πότε? Σε αγωνιστικό επίπεδο μιλάμε, σε ποια κατηγορία και πότε? Στη Β' Εθνική έχει φτάσει, δυστυχώς, και εδώ έχει πάρα πολλά χρόνια. Εγώ μαθητής ήμουν ακόμα. Ναι, εγώ τη θυμάμαι, έπαιξε... και εγώ μια ηλικία είμαστε κοντά, είμαστε, θυμάμαι την Κοζάνη. Ναι. Το 82-83 ήταν η τελευταία χρονιά που έπαιξε στη Β' Εθνική. Έχουν περάσει 37 χρόνια, έχει περάσει πάρα πολλοί χρόνους. Πώς περάσανε? Αλλά ήταν πάντα μια σταθερή δύναμη στη Γ' Εθνική. Πολλές φορές. Στη δεκαετία του 80 και στις αρχές του 90 έφτασε λίγο πριν την άνοδο ξανά στη Β' Εθνική. Τερμάτιζε πάντα η δεύτερη ή η τρίτη. Όταν τερμάτιζε δεύτερη έβγαινε ένας, όταν τερμάτιζε τρίτη βγαίνανε δύο. Συνήθως έτσι γινόταν με την ομάδα. Ναι. Αλλά ήταν πάντα μια σταθερή δύναμη. Ναι. Τώρα πού βρίσκεται η ομάδα? Η ομάδα είχε υποβιβαστεί πριν από 4 χρόνια στην Α' κατηγορία της ΕΠΣ Κοζάνης, του τοπικού. Και επιτέλους, μετά από 4 χρόνια, φέτος κατάφερε να βγει κατηγορία και θα παίξει τη Γ' Εθνική. Για φαντάσου τώρα η Κοζάνη να παίζει το τοπικό, ας πούμε, με τις άλλες τοπικές ομάδες, έτσι.
Ναι, δεν ήταν κάτι καλό για μας όλους. Μάλιστα, όταν είχαμε πέσει η κατηγορία το 2015-16, λέγαμε όλοι εντάξει, η ομάδα θα βγει πανεύκολα ξανά στη ΓΑΜΑ Εθνική, όμως δεν ήταν έτσι. Δηλαδή, ταλαιπωρήθηκε, ναι. Ναι, κάπου το παίρνεις και υπεροπτικά, λες Κοζάνη είμαι με τη φανέλα και μόνο θα βγω. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι έτσι και οι άλλοι παίζουν μπάλα και περάσαν 4 χρόνια. Φαντάζομαι ότι υπήρχαν προβλήματα διοικητικά, οικονομικά, έτσι. Το κύριο πρόβλημα ήταν οικονομικά. Η ομάδα είχε μια πολύ σταθερή διοίκηση για 12 χρόνια. Ωραία. Με τον κύριο Αγάπη Γαβριλίδη, σταθερότητα υπήρχε η διοικητική, δεν υπήρχε όμως, δεν υπήρχαν οι οικονομικοί πόροι. Ο κύριος Γαβριλίδης που είχε την ομάδα 12 χρόνια στην αρχή έβαλε πολλά χρήματα. Κάποια στιγμή ζήτησε βοήθεια, δεν τη βρήκε από πουθενά, ούτε από άλλους ας πούμε εδώ ιδιώτες της πόλης, ούτε από τους φορείς. Καλά, έτσι πάει, σε αυτό το πράγμα. Και κάποια λέγεται... στιγμή την ομάδα την άφησε, ναι. Πέρυσι και έγινε μια νέα αρχή πέρυσι. Mm-hmm. Η οποία κατευθείαν καρποφόρησε. Η ομάδα βγήκε έστω και μέσω κορονοϊού, ναι. βγήκε κατηγορία. Μιας και μιλάμε όμως για το οικονομικό, η συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία κρύβει παγίδες πολλές. Στο οικονομικό δεν είναι, το budget είναι αρκετά υψηλότερο από το τοπικό, ε. Ναι, εννοείται, καμία σχέση. Βέβαια τώρα δεν ξέρουμε και τι θα γίνει με τη ΓΑΜΑ Εθνική. Πέρσι είχε 8 ομίλους, τώρα λένε... Επειδή υποβιβαστήκαν μόνο οι ομάδες οι οποίες είχαν πέσει μαθηματικά από ό,τι κατάλαβα, θα αυξηθούν οι ομάδες, θα γίνουν περισσότεροι όμιλοι, αλλά και πάλι τα ταξίδια είναι αρκετά. Ωραία. Εκτός από το οικονομικό πρόβλημα που το ταλανίζει την ομάδα και ταλανίζει τις περισσότερες ομάδες στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τα υπόλοιπα θέματα, τα γνωστά δηλαδή, οι μετακινήσεις είναι σίγουρα ένα θέμα. Το γηπεδικό. Το γηπεδικό και αυτό είναι ένα θέμα. Το γήπεδο της Κοζάνης, να πω, έχει εγκαταληφθεί, για να μην πω τέτοια βαριά λέξη. Έχει παραμεληθεί. Έχει παραμεληθεί ακριβώς από το Δήμο. Ο Χλωτάπητας πλέον έχει αρχίσει να χαλάει. Οι κερκίδες, τα τσιμέντα έχουν αρχίσει να σπάνε. Να το πω έτσι απλά, χρειάζεται βελτιώσεις. Μάλιστα, εδώ από την πόλη μας υπάρχει και η ομάδα, η Αθλητική Ένωση Ποντίων Καραγιανίων, η οποία ανέβηκε στη Football League εκεί πέρα και θα χρειαστεί να μοιραστεί το γήπεδο με το Φύσιγμα Κοζάνη. Τα είχαμε βγάλει και τα παιδιά σε προηγούμενη. Και είναι μεγάλο θέμα αυτό. Το γηπεδικό είναι μεγάλο θέμα, γιατί καταρχήν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ούτε καν για Football League. Θα πρέπει να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις μέσα στο καλοκαίρι για να μπορέσει η ΑΕΠ Καραγιανίων να αγωνιστεί στη Football League ή ακόμα και στη Super League 2, αν γίνει αυτό που λένε για συγχώνευση των δύο κατηγοριών σε δύο ομίλους. Υπήρχε πουθενά σκέψη για συγχώνευση των δύο ομάδων ή τα έχω μπερδέψει με την... Υπήρξε μια συζήτηση πρόσφατη. Υπήρξε μια πρόταση από την Αθλητική Ένωση Ποντίων για να γίνει μια συγχώνευση με την Κοζάνη. Τελικά δεν καρποφόρησε αυτό. Η Κοζάνη αποφάσισε να συνεχίσει μόνη της. Κάπου είχα δει, είχε γίνει μέχρι και ένα έμβλημα, είχε φτιαχτεί έτσι πρόχειρα. Έτσι σαν... Είχε φτιαχτεί ένα έμβλημα, ναι, το έχουμε δει. Ναι. Ωραία, μάλιστα. Να σας πω λίγο τώρα για τη νέα διοίκηση που έχει αναλάβει από πέρυσι, επειδή είναι και γνωστή. Πέρυσι την ομάδα την ανέλαβαν οι αδελφοί Καπετάνου. Ο Παντελής και ο Κώστας, που είναι γνωστοί ποδοσφαιριστές, ναι. Υπήρξε τώρα στο πρεστίζ της ομάδας βασικά. Το πρεστίζ ανέβηκε. Ο Παντελής, ο καπετάνος, έχει παίξει Champions League, έχει παίξει παγκόσμιο κύπελο στη Νότια Αφρική με την Εθνική. Ναι, έχει παίξει στην Ευρώπη. Βεβαίως, ναι. Ο αδελφός του, ο Κώστας, και αυτός είναι γνωστός ποδοσφαιριστής, έχει παίξει στον Ηρακλή, στον Πανιόνιο, στον Άρη. Ναι, οπότε ένα νέο ναι. πνεύμα και μια νέα λογική ήρθε στην ομάδα, έτσι, αυτό μας λέτε. Βεβαίως, έγινε ένα καινούργιο ξεκίνημα πέρυσι. Κατευθείαν με το που ανέλαβαν ο Κώστας με τον Παντελή, η ομάδα ανέβηκε κατηγορία. Mm-hmm. Τώρα έχει μπει και στο προσκήνιο και ο Αλέξης ο Αδαμίδης, ο οποίος είναι ένας δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα ασχοληθεί διοικητικά με την ομάδα. Ωραία. Ελπίζουμε τώρα ότι όλα θα αρχίσουν να πηγαίνουν προς το καλύτερο. Μακάρι να πάνε καλά για μια τόσο ιστορική ομάδα. Κώστα, θέλω πριν κλείσουμε να μας δώσεις δύο στοιχεία για το βιβλίο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να το βρει, πώς θα μπορούσε να το προμηθευτεί. Εγώ, ας πούμε, που μ' αρέσει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, θέλω να το πάρω. Πώς θα μπορούσα να το βρω? Θα μπορούσα να πάρει τηλέφωνο. Βασικά, αν δεν έχει το τηλέφωνο μου, όμως είμαι ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook. Ωραία. Είμαι σαν Κώστας Τσιόρας, με λατινικούς χαρακτήρες, με εσύ, το Κώστας. Το Κώστας με εσύ, μάλιστα. Ναι. Και θα μπορούσαν να με βρουν εδώ πέρα στην Κοζάνη. Βέβαια, μπορώ να το στείλω και εκτός Κοζάνης. Ναι, ωραία. Οπότε, μέσω των κοινωνικών δικτύων, έτσι, να μην δώσουμε τηλέφωνο. Εντάξει, μέσω των κοινωνικών δικτύων σίγουρα θα μπορούσαν να το βρουν εκεί. Ναι. Ωραία, λοιπόν, να είσαι καλά. Συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη αυτή προσπάθεια και το τελείωμα, το εκπληκτικό τελείωμα αυτής της προσπάθειας. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που με φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας. Ωραία, και πάντα επιτυχίες και στην ομάδα, στην Κοζάνη, στο φίλαθλο σωματείο Κοζάνης. Και πάμε το ευχόμαστε τώρα... όλοι.